Έχουμε φιλοξενούμενο, έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο της Κρήτης σήμερα στην Κρήτη TV έναν έμπειρο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, τον διοικητή της τροχιάς Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη. Κύριε Καρακούδη, καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και σε όλο τον κόσμο. Να εστιάσουμε σε κάποιες παραμέτρους που έχουν ιδιαίτερη αξία, κάποια συμπεράσματα που έχουν ιδιαίτερη αξία και θα μας βοηθήσουν στη ροή της συζήτησης, να βγάλουμε συμπεράσματα και να δώσουμε ερμηνείες στο μέτωπο της οδικής ασφάλειας και στο μέτωπο των τροχαίων ατυχημάτων. Η αλήθεια είναι πως από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνει ρεπορτάζ, ασχολούμαι με τα τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα σε επίπεδο Κρήτης, που κυριαρχεί ο έντονος προβληματισμός, η αλήθεια είναι. Φως στο τούνελ του προβληματισμού υπάρχει. Όπως το λέτε και εσείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, τα τροχαία ατυχήματα είναι μία μάστιγα στον τόπο μας. Δυστυχώς και οι υποδομές δεν είναι εκείνες που μπορεί να προσδώσουν ένα έτσι αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους συμπολίτες μας, σε όλους τους οδηγούς, συγκριτικά με τις υποδομές που υπάρχουν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Από τη δικιά μας πλευρά, ως ελληνική αστυνομία, ως τμήμα τροχιάς Ηρακλείου, αλλά και όλες τις τροχιές όλων των αστυνομικών διευθύνσεων της Κρήτης, αλλά και το τμήμα τροχιάς ΒΟΑ, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μειώσουμε τα τροχιά ατυχήματα. Βασικός στόχος μας και προσπάθειά μας είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, η μείωση των τραυματισμών και η μείωση των τροχαίων συγκρούσεων. Βέβαια, εστιάζουμε στις υποδομές. Δεν ξέρω αν θα πρέπει παράλληλα να εστιάσουμε και στην νοοτροπία και στην παιδεία που πρέπει να έχει ένας κριτικός, προκειμένου βέβαια να μειώσουμε σταδιακά τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Συνδυαστικά, φαντάζομαι, κύριε Καρακούδη. Αδιαφεσβήτητα, η κουλτούρα μας και η νοοτροπία των Ελλήνων πολιτών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Εγώ προσωπικά ο ίδιος, επειδή κάνω και κάποιες διαλέξεις και σε πολλά σχολεία του νομού Ηρακλείου, ακόμα και σε λύκεια. Θα αναφερθούμε σε αυτό το κομμάτι, ναι. Θέλω να σας πω ότι σε κάποια βιντεάκια που δείχνω στα παιδιά, σε ξένες χώρες, όπως είναι για παράδειγμα οι Φιλιππίνες, που εκεί το βιωτικό επίπεδο είναι πολύ χαμηλότερο από το δικό μας και κατ' επέκταση και το μορφωτικό επίπεδο πολύ χαμηλότερο από το δικό μας, παρατηρούμε σε βιντεάκια του 1,5 λεπτό από τροχαία ατυχήματα που έχουμε και δείχνουμε προς τον κόσμο, ότι οι πολίτες της συγκεκριμένης χώρας τηρούν τα μέτρα αυτοπροστασία, φορούν το προστατευτικό τους κράνος, ενώ συγκριτικά με τη δικιά μας χώρα, τη δικιά μας πόλη εδώ πέρα, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Έχουμε μεγάλη έλλειψη κουλτούρας, μεγάλη έλλειψη παιδείας. Και αυτό είναι το δικό μας προσωπικό στοίχημα που ποντάρουμε σε αυτό και ως υπηρεσία και θέλουμε να βγάλουμε έτσι γενιές πολιτών πολύ καλύτερες από εμάς. Εάν βάζατε σε μια ζυγαριά από την εμπειρία σας, ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος, ένας αξιωματικός με ευαισθησίες, σε μια ζυγαριά την έλλειψη υποδομών και την έλλειψη παιδείας, τι θα υπερίσχει στην Κρήτη? Νομίζω για την Κρήτη είναι 50-50. Είναι 50-50. Είναι 50-50. Ωραία. Να ξεκινήσουμε, να αναφερθούμε λίγο στον νόμο 4530, δεν κάνω λάθος, ο οποίος εφαρμόζεται την τελευταία τριετία στη χώρα μας, από 30 Αυγούστου του 2018. Ποια είναι η σημαντικότερη αλλαγή? Αν δεν κάνω λάθος, τα χρηματικά ποσά έχουν μηδενιστεί. Έχουν σε κάποιες περιπτώσεις μηδενιστεί. Ο νόμος 4530 θεσπίστηκε και εφαρμόστηκε, υλοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου του 2018. Οι οδηγοί πώς αντέδρασαν? Θα σας το πω αυτό με μια πρόσφατη έρευνα που έλαβε χώρα στην πόλη μας από τον Εθελοντικό Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων σε 10 διαφορετικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου και μιλάμε έτσι και σε προάστια. Καταμετρήθηκαν οι αναβάτες δικύκλων που φορούν το προστατευτικό κράνος. Σε 10 διαφορετικά σημεία, φανταστείτε, στην Ούλοφ Πάλμε, στην Λεωφόρο Ικάρου, στο Ατσαλένιο, στο Μασταμπά. Ναι. Από το σύνολο των 300 δικυκλιστές, ναι, οι 278 φορούσαν το προστατευτικό τους κράνος. Αυτό είναι ένα ποσοστό της τάξης του 93%. 93%. Για να συγκρίνουμε τώρα με την νομοθεσία αυτή, θα δούμε ότι προγενέστερα, πριν την εφαρμογή του νόμου 4530 του 2018, το πρόστιμο για κάποιον οδηγό ο οποίος δεν φορούσε το προστατευτικό του κράνος ήταν 350 ευρώ. Το αποτέλεσμα τότε, και αυτό που εύκολα οποιοδήποτε μπορούσε να παρατηρήσει, οι περισσότεροι να μην φορούν κράνος. Ήταν το 80% των πολιτών να μην φοράει να μην προστατευτικό φορά κράνος. Και εδώ έχουμε έρθει έτσι σε μια πρωτόγνωρη εικόνα. Νομίζω αυτό είναι ασύλληπτο. Με 0 ευρώ πρόστιμο να καταφέρουμε ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα. Τι ερμηνεία δίνει ο διοικητής τροχίας? Ο συγκεκριμένος νόμος νομίζω ότι έχει καταρχήν ανθρωποκεντρικό πνεύμα. Και το λέω αυτό γιατί δείχνει η ίδια η πολιτεία με την εφαρμογή του και την υλοποίησή του και κάτι επέκταση στην εφαρμογή από εμάς τα αστυνομικά όργανα έξω στους δρόμους. Δείχνει η ίδια η πολιτεία ότι δεν κοιτάει τον παραβάτη
ως εισπρακτικό μέτρο, ότι εάν κάποιος δεν φοράει το προστατευτικό του κράνους να του βεβαιώσει κάποιο χρηματικό πρόστιμο για να λάβει ο Δήμος τα χρήματα εκείνα που θα βεβαιωθούν. Το πρόστιμο είναι 0 ευρώ. Άρα λοιπόν η πολιτεία δείχνει ότι θέλει να δώσει προς τον κόσμο να κατανοήσουν ότι πρέπει επιτέλους για τη δικιά του σωματική ακαιρεότητα πρωτίστως και κατά επέκταση και όλων των επιβατών, των δικύκλων αλλά και των οχημάτων των ιδιωτικών επιβατικών κράτους να φορούν το κράνος. Απ' την άλλη, σου παίρνει το δίπλωμά όμως για πόσο διάστημα. Προβλέπει ο νόμος 45-30 του 18 για όποιον οδηγό δεν φοράει το κράνος αφαίρεση του διπλώματος και των στοιχείων κυκλοφορίας για 60 μέρες. Ο παραβάτης οδηγός έχει δικαίωμα να υποβάλει μια ένσταση. Υπάρχει μια βοήθεια και από εμάς. Δίνεται η ευχέρεια να βοηθήσουμε τον συμπολίτη να μην αφαιρεθεί το δίπλωμα και τα στοιχεία του κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα όλων των 60 ημερών. Υπάρχει αυτή η διακριτική ευχέρεια. Απλά λέει ο νόμος 45-30 του 2018 και εδώ θα πρέπει έτσι να το επισημάνουμε και νομίζω ότι το γνωρίζει πλέον και οι περισσότεροι συμπολίτες μας ότι αν ο ίδιος παραβάτης διαπράξει την ίδια παράβαση σε χρονικό διάστημα 6 μηνών, τότε χάνει το δίπλωμά του για 4 μήνες και μετά τους 4 μήνες το μηχανολογικό μας ζητάει το δίπλωμα του παραβάτη οδηγού προκειμένου να ξαναδώσει εξετάσεις ξανά ο οδηγός. Και εκεί δεν υπάρχει ποιήκια, φαντάζομαι. Δίνει εξετάσεις και σε σήματα και σε οδήγηση. Θα πρέπει να σου πω ότι από αρχή εφαρμογής του νόμου έχουμε 188 τέτοιες περιπτώσεις στην τροχιά Ηρακλείου μόνο. Ναι. 188 περιπτώσεις συμπολιτών μας οι οποίοι κλήθηκαν να ξαναδώσουν ξανά εξετάσεις και λέει η νομοθεσία ότι οι εξετάσεις δίνουν στην κατηγορία εκείνη τη μεγαλύτερη που έχουν το δίπλωμα. Δηλαδή, εάν κάποιος οδηγός έχει δέλτα κατηγορία δίπλωμα, που σημαίνει ότι είναι οδηγός λεωφορείου, παρότι διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε βάρος του να οδηγάει ένα δίκυκλο δύο φορές σε 6 μήνες χωρίς να φοράει το κράνος, θα αναγκαστεί λοιπόν να βγει στο λεωφορείο απάνω για να ξαναδώσει ξανά εξετάσεις. Ο νομοθέτης λοιπόν τιμωρεί τον παραβάτη οδηγό γενικότερα ως οδηγό και όχι ως οδηγό ενός δικύκλου. Σου λέω ότι κάτι δεν έχει κάνει, θα πρέπει να πούμε και πώς το χαρακτηρίζουμε, μου είπατε και πριν, σαν υπηρεσία και εγώ ως διοικητής, έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα αυτός ο νόμος. Είναι όπως ήμασταν και εμείς παλιότερα μικρά παιδιά στο σχολείο. Που κάναμε έτσι μια μικρή ζημιά, μια διαολιά, έτσι να το πούμε λίγο πιο λαϊκά. Μας έπιανε ο δάσκαλος, μας έκανε την παρατήρηση και του λέγαμε: δάσκαλε, σε παρακαλούμε, μη μας τιμωρήσει και δεν θα ξαναπαναληφθεί. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν συμβαίνει εδώ και με τον νόμο 45-30 του 2018 και τα αποτελέσματα είναι φανερά έξω στον κόσμο. Θα πρέπει να μου δώσετε ένα ολοκληρώσετε λίγο. Βέβαια, έχει τόσο χρόνο θέλετε. Θα πρέπει να πούμε ότι αποτέλεσμα αυτής της παρατήρησης, δηλαδή του 93% των αναβατών στα δίκυκλα που φορούν προστατευτικό κράνος στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, είναι το εξής. Είναι ότι εδώ και 14 μήνες, 16 μήνες μάλλον, κοντά 1,5 έτος, δηλαδή από 1 πρώτου 2020, όλο το έτος το 2020, μέχρι και τους 4 μήνες αυτούς που έχουμε διανύσει το 2021, σε όλα τα προάστρια του Δήμου Ηρακλείου, δηλαδή είναι Αλή Καρνασό, Κατσαμπά, Μασταμπά, Πατέλες, Ατσαλένιο, Κορώνη Μαγαρά, Δίληνα. Σε όλα λοιπόν τα προάστια, συμπεριλαμβανομένου και της συνάδεσης Αλή Καρνασού, αλλά και του Γαζίου, εκεί που υπάρχει αστικός ιστός, εκεί που υπάρχει κατοικήσιμη περιοχή, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή που ο πληθυσμός ξεπερνάει τους 200.000 μόνιμους κατοίκους, για 16 λοιπόν μήνες, για ένα χρόνο και 4 μήνες, δεν είχαμε κανένα τροχαίο θανατηφόρο με δίκυκλο. Αυτό είναι κάτι το πρωτόγνωρο συγκριτικά με όλα τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο πάντοτε ανά έτος μέσα στην πόλη του Ηρακλείου θρηνούσαμε 2-3 άτομα αναβάτες δικύκλων. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος, αναφερθήκατε κύριε διοικητά, σε αυτούς που φορούν κράνος, ένα ποσοστό 93%. Ποιοι από αυτούς παραχωρούν προτεραιότητα, ποιοι από αυτούς δεν παραβιάζουν τον φωτεινό σηματοδότη, ποιοι δεν κάνουν αντικανονικές προσπεράσεις ακόμα και μέσα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Έχετε καταλήξει ένα συμπέρασμα? Βεβαίως έχουμε καταλήξει ένα συμπέρασμα. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι πέραν από το κράνος και τη ζώνη, ως υπηρεσία στους καθημερινούς ελέγχους που διενεργούμε έξω, έτσι εστιάζουμε σε αυτές τις επικίνδυνες παραβάσεις που μπορούν να προκαλέσουν ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Έχουν μειωθεί και αυτές οι παραβάσεις? Από τη δικιά μας πλευρά η έλεγχη είναι πάρα πολύ συχνή και με μεγάλη συχνότητα. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν κυρίως να δώσουμε στους συμπολίτες μας να κατανοήσει, να οδηγάει πιο συνετά, πιο προσεκτικά, προκειμένου όπως είπαμε να πετύχουμε το στόχο μας που δεν είναι άλλος από τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Οι περισσότερες λοιπόν παραβάσεις έχουν ως βάσος επίκεντρο... Πολλές παραβάσεις βεβαιώνονται, είναι επικίνδυνες εκείνες παραβάσεις, όπως είναι η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, πολύ σημαντικό, η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
το αντικανονικό προσπέρασμα. Σε όλες αυτές τις παραβάσεις δίνουμε βαρύτητα, προκειμένου έτσι να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιες παραβάσεις από τους συμπολίτες μας. Αναφερθήκατε στο νόμο 4530 που έχει ένα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Αυτό μας είπατε. Που στοχεύει στη διαπαιδαγώγηση εντός εισαγωγικών ακόμα και ενηλίκων. Και θέλω να σας ρωτήσω, η σωστή νοοτροπία διαμορφώνεται μέσα από ένα αυστηρό ή μη αυστηρό νόμο ή μέσα από μια παιδεία η οποία χτίζεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου? Είπα και προηγουμένως και μίλησα με ένα παράδειγμα για τις Φιλιππίνες, που εκεί και το βιωτικό επίπεδο και το μορφωτικό επίπεδο δεν είναι το ίδιο όπως στις χώρες μας. Και σε διάφορα βίντεο που δείχνουμε μέσα στο σχολείο που πηγαίνουμε ως υπηρεσία, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πάει σε 293 σχολικές μονάδες, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, και προσπαθούμε έτσι να έρθουμε μια σε επαφή κοντά με τα παιδιά, να τους δώσουμε να κατανοήσουν γιατί πρέπει να φορούν το προστατευτικό κράνος και τη ζώνη ασφαλείας μέσα στο αυτοκίνητο, και σε δεύτερη φάση, μεγαλώντας και όταν θα ενηλικιωθούν και με το καλό πιάσουν τιμόνι στα χέρια τους, να κατανοήσουν ο έλεγχος αυτός για ποιο λόγο γίνεται. Εδώ θα πρέπει να πω είναι ότι και η δικιά μου γραμμή έτσι συντάσσεται, να το πούμε και με το Μισελ Φουκό, ο οποίος Μισελ Φουκό ήταν ένας Γάλλος διανοητής, ο οποίος στα έργα του προσπαθούσε να ερμηνεύσει με ένα διαφορετικό τρόπο την έννοια της εξουσίας. Όπως γνωρίζουμε, εξουσία έχει και ο αστυνομικός, έχει και ο πατέρας, έχει και ο εκπαιδευτικός, έχει και η κυβέρνηση. Ο Φουκό λοιπόν μέσα από τα έργα του, από το βιβλίο «Επιτήρηση και τιμωρία», μας λέει μέσα από τα έργα του ότι εξουσία δεν είναι η τιμωρία, η επιβολή κάποιας ποινής. Εξουσία είναι να φτιάξουμε έναν οργανισμό και όλους τους τομείς κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διαπλάσουμε νέους έτσι ακριβώς όπως εμείς τους θέλουμε να συμπεριφέρονται. Να αναφερθούμε λίγο στην επαφή που έχετε με μαθητές σχολείων, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. Έχετε οργώσει περιοχές περιμετρικά του Ηρακλείου τα τρία τελευταία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Σε όλο τον νομό Ηρακλείου. Σε όλο τον νομό Ηρακλείου. Με τι τρόπο προσεγγίζετε τη νέα γενιά, και εάν η νέα γενιά θα ακούσει περισσότερο το γονέατο ή τον αστυνομικό, ξέρετε, έχει. Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε ότι ο γονέας, το ξέρετε όλοι και το ξέρουν και οι ίδιοι οι τηλεθεατές μας και οι γονείς, ο γονέας είναι το πρώτο πρότυπο του παιδιού, έτσι. Ακριβώς. Μπορεί να είναι ωστόσο και λανθασμένο πρότυπο στο μέτωπο της οδηγικής συμπεριφοράς. Ναι, όσες φορές θέλω να πω κάποια πράγματα τα πει και ο ίδιος ο δάσκαλος και ο ίδιος ο καθηγητής, αν πάει στο σπίτι του το παιδί και δει τον πατέρα του, τη μητέρα του να συμπεριφέρεται με λάθος τρόπο, θα ακολουθεί αυτή τη λάθος γραμμή. Όσον αφορά τη δικιά μας επίσκεψη στα σχολεία, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα παιδιά σε φιλικό, έτσι, κατά φιλικό τρόπο, και νομίζω ότι έχουμε έτσι αποσπάσει την εύνοια όλων των παιδιών. Μας αποδέχονται σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και σε μεγαλύτερες τάξεις, και αυτό είναι το ευτύχημα και αυτό που έχουμε πετύχει. Να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στα λύκεια και να μιλάμε στη γλώσσα των ίδιων των παιδιών και να κατανοούν τα ίδια τα παιδιά ότι ο σκοπός που μπήκαμε μέσα δεν είναι άλλος παρά το γεγονότος ότι θέλουμε να τους δώσουμε δύο συμβουλές για να και σήμερα που μπορεί να ανεβαίνει κάποιος σε ένα δίκυκλο, μαθητής λυκείου, είτε σε ένα αυτοκίνητο όταν μπαίνει μέσα, να προσέχει τον εαυτό του. Και χωρίς δίπλωμα σε πολλές περιπτώσεις ορισμένοι, κυρίως στην εδώ χώρα. Τα γνωρίζετε, εντάξει, κακά τα ψέματα. Η πρώτη απορία μαθητών ποια είναι που απευθύνονται σε εσάς, η πρώτη απορία? Στην αρχή έτσι μας κοιτάνε με ένα δύσκολο, έτσι, με ένα δύσκολο, μια περιέργεια. Δεν γνωρίζουν αυτό που πρόκειται να παρακολουθήσουν. Έχει τύχει να έχω πάει και σε Λύκειο και σε ΠΑΛ. Και ενώ στην αρχή ήταν μια κατάμεστη αίθουσα και πάρα πολλά παιδιά καθόντουσαν κάτω στις άκρες μέσα της τάξης, με την πάροδο του χρόνου και καθώς περνούσε η ενημερωτική διάλεξη και με τα βίντεο που παρουσιάζαμε και το διάλογο που ερχόμαστε, γιατί είναι συνεχής ο διάλογος μεταξύ μας, στο τέλος είχαν σηκωθεί όλα τα παιδιά. Μάλιστα, θα πρέπει να πω ότι και πολλοί καθηγητές στο τέλος μας έχουν συγχαρεί από την άποψη ότι δεν περίμεναν σε μία διάλεξη μία μισή ώρας να κρατάμε καθυλωμένα σε τέτοιο βαθμό τα παιδιά. Νομίζω ότι αυτή είναι η στοχοθεσία και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, μπαίνοντας μέσα στα σχολεία, να τα κρατάμε προσιλωμένα, να κατανοήσουν τον τρόπο για τον οποίο πηγαίνουμε εκεί και κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη νομερωτική διάλεξη, προκειμένου, όπως είπαμε, να πετύχουμε αυτό που μας λέει και ο Φουκό, να δημιουργήσουμε γενιές καλύτερες από εμάς τους σημερινούς οδηγούς. Είναι σημαντική αυτή η στενή επαφή του αστυνομικού με πολίτες, με τη νέα γενιά, ειδικά σε περιόδους κρίσεων. Οικονομική κρίση, επιδημιολογική κρίση. Όχι μόνο τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ στενή και απαιτείται διαχρονικά.
Γιατί ο αστυνομικός δεν είναι μπαμπούλας, ο αστυνομικός είναι φίλος του οποιοδήποτε νομοταγή πολίτη. Τα παιδιά μας θα πρέπει να ξέρουμε ότι αν χρειαστούν κάτι και βρεθούν μόνο τους σε κάποιο σημείο στο δρόμο, αυτό που θα πρέπει να απευθυνθούν και αυτό θα πρέπει να τους μάθουν και να τους καθοδηγήσουν οι ίδιοι οι γονείς, είναι αν δουν ένα αστυνομικό με στολή. Θεωρώ ότι και από τις τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει, έχει διαπιστωθεί ότι η αστυνομία ως θεσμός βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των θεσμών του κράτους. Είναι ο στρατός και η αστυνομία στις υψηλότερες θέσεις. Μάλιστα, το θα φωνάξω τον αστυνομικό που λέει μία μαμά στο παιδάκι, νομίζω είναι το. Θεωρώ και το επίπεδο τώρα των αστυνομικών έχει αναβαθμιστεί. Πάρα πολλά παιδιά είναι μορφωμένα. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη τα τελευταία χρόνια. Νομίζω αυτό έχει διαπιστωθεί και διαπιστώνεται καθημερινά σε όλους τους συμπολίτες μας. Και είναι βέβαια λάθος αυτό. Είναι λάθος αντίληψη. Προσπαθούμε και εμείς, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, προκειμένου να αποβάλουμε έτσι τέτοιες νοοτροπίες. Να έρθουμε και εμείς κοντά δίπλα στον κόσμο, γιατί και εμείς είμαστε ένα μέρος της κοινωνίας, έτσι. Μάλιστα. Απευθυνόμενος στους τηλεθεατές, τα νέα παιδιά που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, από φοίτους λυκείων, πρωτοετής φοιτητές που έχουν στόχο να πάρουν και να οδηγήσουν και να βγάλουν δίπλωμα οδήγησης. Η συμβουλή του διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου, ποια είναι, τι πρέπει να προσέξουν, τι πρέπει να εστιάσουν? Η συμβουλή που θα τους δώσω εγώ είναι ότι για να οδηγήσουν κάποιο όχημα θα πρέπει πρωτίστως, όπως το λέει και ο νόμος, να βγάλουν το δίπλωμα. Γιατί το να βγάλει κάποιος το δίπλωμα σημαίνει ότι περνάει από μια διαδικασία, μια εξέταση, όποια και αν είναι αυτή, που θα του δώσει έτσι τα πρώτα εχέγγυα για να είναι ένας σωστός οδηγός. Πέρα τούτου είναι και το όριο ηλικίας που δεν έχει μπει τυχαία είτε το 16 για το μοτοποδήλατο είτε για το 18 για την οδήγηση ενός αυτοκινήτου ή μιας μηχανής. Και η ηλικία είναι εκείνη η οποία κάνει τον άνθρωπο πιο σκεπτικό, να σκέπτεται πολύ πιο σωστά και πιο όρημα. Και να αφήσουν αυτή την νεανική υπερβολή κατά κάποιο τρόπο και τον ενθουσιασμό μακριά από την οδήγηση. Έτσι ακριβώς, πολλές φορές και στα σχολεία που μπαίνω μέσα. Είναι πολύ σημαντικό. Επειδή και όλοι έχουμε περάσει από την νεαρή ηλικία και όλο μας το αίμα έβραζε όταν είμαστε σε νεαρή ηλικία, στα παιδιά που τους λέω μέσα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπορ στα οποία η αδρεναλίνη ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά, τα οποία σπόρα αν ακολουθήσουν λαμβάνουν και τα μέτρα αυτοπροστασίας κυρίως για το δικό του εαυτό, αλλά και αν είναι τόσο θαραλέοι και ρυψοκίνδυνοι, όπως σου λέω και μέσα στο σχολείο, ας ακολουθήσουν ένα τέτοιο σπορ, είτε με motocross, είτε με οτιδήποτε άλλο, και εύχομαι αν έχουν τόσο μεγάλο ταλέντο, να βγούμε πρώτα κι εγώ ο ίδιος να τους χειροκροτάει, να τους χειροκροτάει όλη η πόλη μας και όλη η Ελλάδα, διότι θα έχουμε ένα τέτοιο ταλέντο να έχει γεννηθεί στον τόπο μας. Μάλιστα. Η ευχή σας για το επόμενο διάστημα? Η ευχή μου για το επόμενο διάστημα είναι άλλη καλοκαίρι, από την... περιμένουμε και τουρίστες, περιμένουμε και τουρισμό, αύξηση κίνησης και στο ΒΟΑΚ. Έτσι ακριβώς. Η ευχή μου είναι η ασφαλή μετακίνηση όλων των συμπολιτών μας. Και η ευχή μου είναι να καταφέρουμε και αυτό το έτος να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και δει τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στο νησί μας. Μάλιστα. Κύριε Δικητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.